Σε αυτόν τον οδηγό θα δούμε το πρόγραμμα Free Anti-Spyware. Με το Free Anti-Spyware μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κακόβουλα λογισμικά. Φυσικά μαζί με το antivirus δεν λειτουργεί από μόνο του, καθώς όπως το λέει εκείνο μας είναι anti-spyware, είναι για συγκεκριμένους ιούς από τους οποίους μπορούμε να απαλλαγούμε χάρη στο πρόγραμμα αυτό. Για δωρεάν πρόγραμμα κάνει εξαιρετική δουλειά και πάμε να δούμε πώς λειτουργεί. Στα αριστερά στην πρώτη επιλογή έχουμε το status, όπου μας δίνει να κάνουμε σκανάρες με το υπολογιστή, να κάνουμε customize το scan που θέλουμε, να επιλέξουμε δηλαδή πού θέλουμε να σκανάρει το πρόγραμμα Free Anti-Spyware. Στην κάτω επιλογή έχουμε το scan your computer, ξεκινάει ένα express scanning γρήγορο για να εντοπίσει τυχόν κακόβουλα λογισμικά. Αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία, μου εμφανίζει ότι έχω φάει ένα adware, πατώντας tell me more, με ενημερώνει πού ακριβώς βρίσκεται, σε ποιο αρχείο και γιατί ακριβώς το θεωρεί adware. Back to results. Τα αφήνουμε όλα επιλεγμένα εφόσον θέλουμε να τα διαγράψουμε και πατάμε solve checked problems. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία και σβήστηκαν όλα τα adware από τον υπολογιστή. Στο restore changes μπορούμε να επαναφέρουμε τα προγράμματα τα οποία έχουμε σβήσει εφόσον δεν θεωρούμε ότι είναι ιός και να τα ξαναβάλουμε στον υπολογιστή. Στο Tools, αυτή είναι η πιο ενδιαφέρουσα κατηγορία του Free Anti-Spyware. Έχουμε το Free System Care, είναι ένα All-in-One PC Optimization Suite ουσιαστικά, μέσω της οποίας μπορούμε να κάνουμε εκαθάριση του υπολογιστή και βελτιστοποίηση. Μας οδηγεί σε μια άλλη ιστοσελίδα για να κατεβάσουμε το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Θα κάνω ένα άλλο βίντεο για το εν λόγω πρόγραμμα αυτό. Όπως βλέπετε και τα παρακάτω της Registry, το Browser Cleanup, Driver Backup, Cleaner, Shortcut Fixer, File Recovery και Uninstall Manager είναι όλα free, το τονίζει ως πρώτη επιλογή, οπότε όποιο πρόγραμμα κατεβάσετε από όλα αυτά είναι δωρεάν και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε φυσικά δωρεάν. Θα γίνουν βίντεο για όλα τα προγράμματα αυτά για να δούμε πώς λειτουργούν και αν κάνουν πραγματική δουλειά στον υπολογιστή μας. Από εδώ μπορούμε να κάνουμε ένα update και να επιλέξουμε την περίοδο που θέλουμε να γίνεται το update αυτό, ανά μέρα, ανά ώρα, ανά εβδομάδα ή ανά μήνα. Δεν παρέχει online προστασία, αλλά σκανάρει τον υπολογιστή για τυχόν ιούς όσον αφορά spyware, adware, malware κτλ. Όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε αντιβάρους εγκατεστημένο και αυτό λειτουργεί ως βοηθητικό στην ανάλυση και σκανάρισμα των ιών. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε μια ακόμη παρουσίαση. Μείνετε συντονισμένοι και για τα επόμενα βίντεο.